1966 κατάφερα και εγώ να γράψω ένα τραγούδι διαμαρτυρίας κατά τα πρότυπα των λαμπρών Αμερικανών ομοτέχνων, το Βιετνάμ Γεγέ. Λοιπόν, όταν το κατάφερα και το έφτιαξα, διότι η κατάσταση ήταν αλλιώς τότε στην Ελλάδα. Και αυτό που ακουγόταν τότε στην Ελλάδα ήταν πώς είναι αυτές στις ταινίες του Δαλιανίδη με Μίνη και με μια ταινία μπροστά στην Ακρόπολη που χορεύαν σιρτάκι. Έτσι ήταν τα πράγματα. Εγώ ήμουν προχώ. Λοιπόν, όταν το έφτιαξα αυτό, καθόμουν και ονειρευόμουν. Να ήμουν τώρα στην Αμερική. Θα με έπαιρνε τηλέφωνο ο Μπομπ Ντίλαν. Θα με σύστηνε στην Τζόν Παρές και στην Τζέιν Φόντα. Μπορεί να σκαλώναμε και καμιά διαδηλωσούλα οι τρεις μας με την ευρύτερη έννοια. Και αυτά σκεφτόμαστε το 65 και το 66, το 67 και ξυπνάω από αυτό το όνειρο και είναι από πάνω μου ένας θηριώδης από τη Βορτινία και με βαράει να ομολογήσω διότι βρισκόμαι στην ασφάλεια, στο κουντρούμι και με δέρνουνε για να ομολογήσω. Δεν τους κρατώ κακία. Διότι εγώ με την καλή μου την καρδιά, ακόμη και μέσα στο κουντρούμι, έγραφα τραγουδάκια. Ένα μπερτάχι ξύλο, τσουπ, η θεία μάνα, στην μικρή μας φυλακή. Άλλο ένα μπερτάχι, κι αγώ από αυτή τη φυλακή. Άλλο ένα, πάτε την πάτε μου. Ευχαριστώ. Ολόκληρο long play φτιάξανε η ασφάλεια και εγώ. Ήταν δύσκολες εποχές.